στην χθεσινή συνεδρίαση. Επίσης ερώτηση από τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη για τα τεκτενόμενα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εσείς πήρατε απαντήσεις, κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουλειράκη. Να πούμε για τους ακροατές σας που δεν ξέρουν ότι η ερώτηση αφορούσε το κρεσέντο αυταρχισμού της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και την απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου να κάνει έφοδο στα σπίτια γιατρών για να ελέγξει αν πράγματι είχαν δηλώσει θετικό rapid test. Πράγμα, κυρία Δουλειράκη, που αντίκειται όχι μόνο στην κοινή λογική αλλά και σε κείμενες διατάξεις. Θα σας πω παρακάτω. Κοιτάξτε, για μια ακόμα φορά χθες αποδείχτηκε ότι έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση ανίκανη να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα της κοινωνίας. Τι εννοείτε? Θα σου εξηγήσω. Που η ίδια κυβέρνηση έχει δημιουργήσει. Μια κυβέρνηση, ένα Υπουργείο Υγείας που εξυπηρετώντας συμφέροντα ημετέρων αγνοεί την κραυγή αγωνίας, θα έλεγα, του ελληνικού λαού, του ηρακλειώτικου λαού, του κρητικού λαού, να υπερασπιστεί το υπέρτατο αγαθό που δεν είναι άλλο, κυρία Δουλειράκη, από την υγεία. Όχι μόνο δεν έδωσε καμία απάντηση, για να έρθω στο ερώτημά σας. Η κυρία αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Γκάγκα, όπως και στην ερώτηση του κυρίου Ξανθού, τα ίδια, αλλά συνελήφθη και λίγο πρόχειρη, για να μην πω αδιάβαστη, αγνοώντας τις διατάξεις και τους νόμους. Σε μια αποστροφή του λόγου της, θέλοντας να καλύψει τις κατάπτυστες ενέργειες του διοικητή του νοσοκομείου, του Παγνή, είπε ότι μπορεί ο διοικητής να ελέγξει τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή νόσηση γιατρών. Όταν της ανέφερα συγκεκριμένο νόμο και άρθρο που ρητά απαγορεύεται ο γιατρός εργασίας να κάνει τέτοιες εφόδους, έκανε ό,τι δεν ήξερε. Έψαχνε το τηλέφωνό της εκεί να βρει τις διατάξεις. Σας λέω λοιπόν ότι ο γιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύσει το δικαιολογημένο ημί λόγω νόσου απουσίας εργαζόμενου, νόμος 3850 2010, ΤΣΕΚ 84, ΤΑΦΑΛΦΑ, 3 έκτου 2010. Ενώ στις αρμοδιότητες του δεν αναφέρεται πουθενά η κατοίκον ιατρική περίθαλψη. Άρθρο 17, παράγραφος 3. Επειδή κάποια στιγμή μας είπε ο κ. Καλτιαδάκης ότι τους έστειλε, όταν ζορίστηκαν λίγο τα πράγματα, τους έστειλε για να δουν αν είναι καλά. Και αυτό απαγορεύεται. Απλά η κυρία Γκάγκα υπερασπίστηκε το έργο του νοσοκομείου, που βέβαια κανείς δεν αμφιβάλλει ότι γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Αλλά από ποιους? Από τους γιατρούς, τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, τους νοσηλευτές, εκείνους δηλαδή που διαπόμπευσε ο διοικητής του νοσοκομείου. Δεν απάντησε γιατί υπάρχουν πάνω από 12.000 εκκρεμή χειρουργία μόνο στο Ηράκλειο. Δεν απάντησε γιατί χιλιάδες καρκινοπαθείς διαβητικοί γονείς εκλιπαρούν για ένα φάρμακο που δεν υπάρχει. Δεν απάντησε αν συμφωνεί με προγενέστερη, το είχατε αναδείξει, με προγενέστερη απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου, αν δεν κάνω λάθος, 31 του 22, να παραμένουν, ακούστε, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά, ποτέ στην Ελλάδα, να παραμένουν κλειστά τα καλοριφέρ του νοσοκομείου, του Παγνή, 8 με 6 το απόγευμα, το χειμώνα. Μια απόφαση βέβαια που πήρε πίσω μετά την κατακραυγή ολόκληρης της κοινωνίας. Αγνόησε, κυρία Δουλειράκη, πλήρως η κυρία Γκάγκα τις καταγγελίες του Ιατρικού Συλλόγου για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή την απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου να κάνει έποδο στα σπίτια των αναισθησιολόγων. Μα δεν το περιμένατε αυτό από τη στιγμή που ανανεώθηκε η θητεία? Εντάξει, στη συνέχεια το πήρανε λίγο πίσω, είπανε δίνουμε αρμοδιότητες στην ιατρική υπηρεσία. Σωστά. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Δεν το περιμένατε ότι θα είχατε τέτοιες απαντήσεις? Όταν όμως αγνοεί, κυρία Δουλειράκη, όχι τις δικές μας καταγγελίες, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τις καταγγελίες του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, των Σωματείων μιας ολόκληρης κοινωνίας, δείχνει όχι την ανικανότητα μόνο, αλλά και την επικινδυνότητα της πολιτικής των εφαρμοζόμενων πολιτικών του συγκεκριμένου Υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας. Ακούστε να δείτε. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια όλων εκείνων που έβαλαν πλάτη όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, υπερβάλλοντας, θα έλεγα, εαυτόν.
σώζοντας, κυρία Δουλειράκη, ανθρώπινες ζωές. Ανθρώπους που χωρίς άδειες, χωρίς ρεπό, χωρίς πληρωμή υπεροριακής απασχόλησης, παραμένουν ακόμα και σήμερα στις επάρξεις. Και δεν είναι άλλοι από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Αυτούς που έδωσαν μάχες στην περίοδο της πανδημίας και τη κέρδισαν απουσία του κράτους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα διευθυντή, σε καμία διοίκηση νοσοκομείου να τους απαξιώνει. Και ξέρετε τι είπε η κυρία Κάκα? Υπερασπίστηκε το έργο αυτών των ανθρώπων. Όταν ο ίδιος ο διοικητής του νοσοκομείου, δηλαδή ήρθε σε αντιπαραβολή όσων έλεγε αναδιαστήματα. Όταν ο ίδιος ο διοικητής του νοσοκομείου τους απαξίωσε με τις κατάπτυστες ενέργειες που έκανε πριν λίγες μέρες. Υπερασπίστηκε τι ακριβώς δηλαδή? Με συγχωρείτε, τι υπερασπίστηκε δηλαδή ακριβώς η αναπληρώτρια υπουργός? Τίποτα. Το θεάρεστο έργο που επιτελεί το νοσοκομείο. Και σας είπα, γι' αυτό δεν έχουν πάλι κανείς. Αλλά σε ποιους οφείλεται? Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που σας είπα προηγουμένως. Και δεν είναι τυχαίο, κυρία Δουλειράκη. Ας πάει ο κύριος Μητσοτάκης, εδώ θα είναι δύο μέρες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πάει στο πρόγραμμά του να πάει ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Όταν αυτή τη στιγμή τα προβλήματα εκεί υπάρχουν. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στο Καστέλι να μας πει τι? Ότι προχωρά το έργο στο Καστέλι, που μετά από 3,5 χρόνια και αυτό πίσω είναι? Θα μας πάει στο τμήμα του ΒΟΑΚ στη Νεάπολη που στείνεται το εργοτάξιο? Γιατί δεν πάει σε ένα νοσοκομείο να αποκομίσει και τα εύσημα των εργαζομένων από την καλή λειτουργία της διοίκησης του διευθυντή του νοσοκομείου? Και ποιο λόγο δεν πάει? Αλλά την απάντηση θα τη δώσει την Πέμπτη, οι εργαζόμενοι στην υγεία. Και όχι μόνο οι εργαζόμενοι στην υγεία, την Πέμπτη το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας. Ναι, έχουμε πει ότι υπάρχει πει ότι υπάρχουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Ούτως ή άλλως ήταν ένα από εκείνα τα συλλαλητήρια ή τις κινητοποιήσεις που είχαν εξαγγελθεί πριν ακόμα ανακοινωθεί και η κάθοδος του Πρωθυπουργού. Δεν άλλαξε η παγκρίτη αυτή κινητοποίηση, γιατί έχει παγκρίτη εμβέλεια με τους εκπροσώπους όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Κρήτης, όποιοι μπορούν να έρθουν παρά τη στήριξη, όπως επίσης με την στήριξη πολλών κοινωνικών φορέων και σε τοπικό επίπεδο, όπως βλέπουμε από τα δελτία τύπου τα οποία μας έχουν αποσταλεί. Και μιας που μου δώσατε την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε, 9.30 είναι καταρχήν στο Πανεπιστημιακό 8ωρη στάση εργασίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι έχουν πει ότι επίσης θα μετέχουν στις κινητοποιήσεις εξαγγέλλοντας 3ωρη στάση εργασίας. Όπως έβλεπα, ας πούμε, από την ΕΛΜΕ Ηρακλείου, ότι και εκείνη πήγε σε 3ωρη στάση εργασίας. Είναι η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών και όχι μόνο. Είναι πολλοί κοινωνικοί φορείς που θα βρεθούν 9.30 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια 12.30 στα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Απλά για να ξέρει και ο κόσμος. Σωστά και σωστά ενημερώνεται και έτσι είναι, και σωστά είπατε ότι είχε προαναγγελθεί ανακοινωθεί η κάθοδος το πρόγραμμα, του κυρίου Πρωθυπουργού στο Ηράκλειο. Αλλά εγώ επιμένω, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, αφού όλα βαίνουν καλώς, δεν πάει σε ένα νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, να πάρει τα εύσημα από τους ασθενείς, αν θέλετε, από τους εργαζόμενους, και να διαπιστώσει η διοίκησή μας την κατάντια που έχουν φέρει τη δημόσια και το εθνικό σύστημα, τη δημόσια υγεία, το εθνικό σύστημα υγείας. Μάλιστα. Καμία απάντηση λοιπόν ούτε στη δική σας την ερώτηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα τεκτενόμενα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και με την στάση συμπεριφορά της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος.